ευχαριστούμε πάρα πολύ που μιλάτε στο Αθηνικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Στη Γάζα έχουμε κατάπαυση του πυρός μετά από 8 μέρες εχθροπραξιών. Είστε αισιόδοξοι ότι θα τηρηθεί? There's an agreement and, ελπίζουμε ότι θα τηρηθεί, Hamas, αλλά δεν εξαρτάται από εμάς. Υπάρχει μια συμφωνία και αν τηρηθεί αυτή η συμφωνία από τη Χαμάς, τότε θα τηρηθεί και η διακεκυρία. Εάν η Χαμάς όμως συνεχίσει τις επιθέσεις με ρουκέτες, τότε θα αντιδράσουμε. Πιστεύετε ότι η διεθνής κοινότητα παρενέβη σωστά για να επιληθεί αυτή η κρίση ή άργησε? Well, you know, military operation is never an easy thing. Μια στρατιωτική επιχείρηση ποτέ δεν είναι εύκολη. Υπήρχαν παρεμβάσεις, υπήρχε παρέμβαση από την Αίγυπτο και θεωρούμε ότι έκανε καλή δουλειά. Υπήρχαν παρεμβάσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον ΟΗΕ. Και νομίζω ότι η διεθνής κοινότητα έπαιξε θετικό ρόλο σε αυτή την κρίση. Ελπίζουμε ότι δεν θα χρειαστεί να παρέμβει. Εάν δεν αρχίσουν οι επιθέσεις πάλι με ρουκέτες φυσικά, είχαμε μια κατάσταση όπου δεχόμασταν επιθέσεις με ρουκέτες, 1 εκατομμύριο άνθρωποι βρίσκονταν υπό απειλή και ελπίζουμε ότι θα χρειαστεί να ξαναλάβουμε δράσεις. Διάβασα μια δημοσκόπηση στη Μαρίβ, όπου φαίνεται ότι οι Ισραηλοί είναι διχασμένοι. Κάποιοι θέλανε κατάπαυση του πυρός, αλλά οι περισσότεροι μάλλον δεν την θέλανε. Ποια είναι η γνώμη σας? Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι υποστηρίζουν την κυβέρνηση. Δεν μπορεί η κάθε πολιτική να προσδιορίζεται με ο κάθε πολίτης να κάνει τη δική του πολιτική. Εμείς, η κυβέρνησή μας αποδέχτηκε αυτή την διακεκυρία. Νομίζω ότι ο κόσμος χάρηκε γενικά με αυτό το πράγμα. Αλλά βεβαίως ελπίζουν ότι δεν θα επαναληφθεί. Αν όμως συνεχιστούν και ξαναρχίσουν οι επιθέσεις, τότε η κυβέρνηση θα χρειαστεί να αναλάβει δράση και θα το πράξουμε. Η κυβέρνησή σας κατηγορείται από κάποιες πλευρές ότι όξινε τις εχθροπραξίες γιατί έχετε εκλογές στις 22 Ιανουαρίου και σκοπεύει με τον τρόπο αυτό να αποκτήσει προβάδισμα στις εκλογές. Είναι σωστή αυτή η άποψη? Όχι, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Η ημερομηνία επιλέχθη επειδή η Χαμάς αποφάσισε να κλιμακώσει τις επιθέσεις της στο νότιο Ισραήλ. Και εμείς έπρεπε να αναλάβουμε δράση, έπρεπε να δώσουμε απάντηση στον λαό. Είχαν κλείσει τα σχολεία, οι άνθρωποι αναζητούσαν καταφύγιο σε καταφύγια, δεν μπορούσαν να πάνε στη δουλειά τους και έχει υποχρέωση η κυβέρνηση να προστατεύσει τους πολίτες της και αυτό πράξαμε. Και αν δείτε και τις δημοσκοπήσεις θα δείτε ότι η αντιπολίτευση δεν κέρδισε από αυτές. Θα ήθελα ένα σχόλιο επίσης, για μια μέση και μιλάμε για τις εκλογές, για την απόφαση του Εχούντ Μπαράκ να αποχωρήσει από την πολιτική. Αυτή την είδηση την έμαθα μόλις πριν περίπου 10 λεπτά. Είναι ένα σοκ για το πολιτικό σύστημα στο Ισραήλ. Όπως ξέρετε, ο Εχούντ Μπαράκ είναι ένας πολύ διακεκριμένος και παρασυμμορφωμένος στρατιωτικός του Ισραήλ, πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου. Μάλιστα είναι ο πιο παρασυμμορφωμένος στρατιωτικός, παρασυμφορημένος στρατηγός στην ιστορία του Ισραήλ. Φυσικά είναι πρώην πρωθυπουργός και πρώην υπουργός άμυνας. Εμείς είχαμε την τύχη να τον έχουμε εδώ τον Μάρτιο, τον επισκέφθηκε την Ελλάδα ως υπουργός άμυνας και συναντήθηκε με τον τότε υπουργό άμυνας της Ελλάδος, τον κύριο Αβραμόπουλε. Ο κύριος Μπαράκ είναι ένας μεγάλος υπέρμαχος της νέας, αν θέλετε, ανάπτυξης των Ελληνο-Ισραηλινών σχέσεων, ιδιαίτερα στον τομέα της άμυνας. Αλλά ο άνθρωπος είναι 70 χρονών, ήταν ένα σοκ για το πολιτικό σύστημα, αλλά νομίζω ότι όλοι θα εκτιμήσουν την απόφαση του στο Ισραήλ, θα τη σεβαστούν και βεβαίως δεν ξέρουμε τι θα πράξει το μέλλον. Να περάσουμε λοιπόν στις Ελληνο-Ισραηλινές σχέσεις. Ποιο είναι το επίπεδο σήμερα που βρίσκονται οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες μας? The Greek-Israeli relations are very good. As you know, this started about 2 years ago. Οι Ελληνο-Ισραηλινές σχέσεις βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο. Ήταν μια εξέλιξη που ξεκίνησε πριν 2 χρόνια και συνεχώς βελτιώνονται από τότε. Και να σας πω ενδεικτικά ότι η σημερινή κυβέρνηση της Ελλάδος βρίσκεται στην εξουσία μόλις 5 μήνες, αλλά σε αυτούς 5 μήνες είχαμε μια επίσημη επίσκεψη του Πρόεδρου του Ισραήλ, του Σίμων Πέρες, στην Ελλάδα. Είχαμε επίσης και 2 υψηλόβαθμες επισκέψεις Ελλήνων υπουργών στο Ισραήλ, του Υπουργού Άμυνας, του κ. Παναγιωτόπουλου και του Υπουργού
Υπουργό Δημόσιας Τάξης του κ. Βέδια και αυτό δείχνει το επίπεδο των σχέσεων. Εάν θέλετε, είχαμε κοινές ασκήσεις της αεροπορίας αλλά και του ναυτικού και θα θέλαμε να αναπτύξουμε τις σχέσεις και σε πολλούς άλλους τομείς. Επίσης, νομίζω ότι και η κοινή γνώμη στην Ελλάδα σήμερα είναι πολύ διάκεται πολύ πιο θετικότερα στο Ισραήλ, ακόμα και στο πλαίσιο αυτής της τελευταίας σύγκρουσης. Φυσικά υπήρχε κριτική στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά δεν είχε καμία σχέση με την κριτική που υπήρχε πριν 4 χρόνια. Στα μέσα υπήρξε μια πολύ μεγαλύτερη κατανόηση από την πλευρά της κοινής γνώμης για το Ισραήλ και νομίζω ότι αυτό φαίνεται γενικότερα. Στον τομέα της συνεργασίας πολλοί Έλληνες αλλά και Κύπροι προσβλέπουν στην καλύτερη συνεργασία στο θέμα του φυσικού αερίου στη Μεσόγειο. Μάλιστα, άκουσα ότι πρόσφατα δημιουργήθηκε και μια τριμερής επιτροπή Ισραήλ-Ελλάδας-Κύπρου όσον αφορά τη διασύνδεση με υποθαλάσσια καλώδια κλπ. Ποια μπορεί να είναι η εξέλιξη στον τομέα αυτό σε μια περίοδο που και η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια σημαντική οικονομική κρίση? This is a natural area where we can cooperate. Αυτό είναι ένα φυσικό πεδίο συνεργασίας. Εμείς είχαμε την τύχη στο Ισραήλ να βρούμε μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου, τόσο πολύ που μάλιστα θέλουμε να εξάγουμε το 70% αυτού. Και φύση επίσης η Κύπρος με την βοήθεια των ίδιων εταιριών που έκαναν τις γεωτρήσεις στο Ισραήλ βρήκαν και αυτοί φυσικό αέριο. Και αυτό είναι μια φυσική συνεργασία. Οι δικές μας εταιρείες είναι έτοιμες να αναζητήσουν και φυσικό αέριο στην Ελλάδα και το έχουμε επιστήσει αυτό στην προσοχή της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας. Και πέραν από αυτό θα θέλαμε να καταστήσουμε την Ελλάδα ως ένα κέντρο για τη μεταφορά του φυσικού αερίου από το Ισραήλ προς την Ευρώπη. Και αυτό μπορεί να γίνει με ποικίλους τρόπους. Μπορεί να γίνει με έναν αγωγό, μπορεί να γίνει με σταθμούς υδροποίησης. Και σε αυτό το πλαίσιο έχουμε φέρει εδώ εταιρείες που έχουν έρθει σε επαφή με τους Έλληνες υπουργούς. Επίσης, είναι αλήθεια ότι έγινε πρόσφατα στη Λευκοσία μια συνάντηση μεταξύ του υφυπουργού ΠΕΚΑ, του κύριου Παπαγεωργίου, με τον Ισραηλινό Υπουργό Ενέργειας και τον Υπουργό Εμπορίου της Κύπρου, όπου αποφασίσανε να συσταθούν ομάδες εργασίας και μάλιστα η πρώτη ομάδα εργασίας αναμένεται να συναντηθεί στο Ισραήλ μέσα σε 2 μήνες. Κύριε Πρέσβη, μια τελευταία ερώτηση, εμείς θεωρώ τον πολύτιμο χρόνο σας. Τι μήνυμα θα στέλνατε στους Έλληνες, στους απλούς Έλληνες πολίτες που αντιμετωπίζουν αυτή την σοβαρή οικονομική κρίση ως εκπρόσωπος μιας χώρας που έχει δει πολλά σοβαρά και δεινά να γίνονται στα χρόνια τα τελευταία, τις τελευταίες δεκαετίες? We certainly share the pain that the Greek people have. Σαφώς μοιραζόμαστε την οδύνη του ελληνικού λαού. Θα θέλαμε να ο δικός μας πρωθυπουργός κάνει ό,τι μπορεί. Ο κύριος Νετανιάχου έχει μιλήσει αρκετές φορές με την καγκελάριο της Γερμανίας, την κυρία Μέρκελ, με αρκετούς ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, κάνοντας έκκληση σε αυτούς να βοηθήσουν την Ελλάδα σε αυτή την κρίση, σε αυτή την κατάσταση. Η Ελλάδα είναι ένας γείτονας για μας, είναι ένας γείτονας στη Μεσόγειο και θέλουμε να επιτύχει. Και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αναπτύξουμε και τη συνεργασία και τις επιχειρηματικές σχέσεις. Πρέπει να σας πω ότι οι δικές μας εταιρείες συμμετέχουν σε όλους τους διαγωνισμούς που γίνονται για τα μεγάλα έργα των αποκρατικοποιήσεων εδώ, όπως είναι η ΔΕΠΑ, η ΔΕΣΦΑ και το ελληνικό. Επίσης υπάρχουν οι Ισραηλινές εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου που θα θέλανε να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα και έχουμε πολλά κοινά. Είμαστε 2 αρχαίοι λαοί, οι οποίοι έχουμε συμβάλει πάρα πολύ
στον πολιτισμό. Μάλιστα υπάρχουν και ενδείξεις ότι υπήρχαν επαφές μεταξύ των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων και των δικών μας φιλοσόφων, δηλαδή των προφητών. Και η Ελλάδα ήταν μια χώρα που βρισκόταν εδώ στο παρελθόν και θα συνεχίσει να υπάρχει και στο μέλλον. Αυτό είναι κάτι προσωρινό που υπάρχει. Ξέρετε, όταν ο πρόεδρος Πέρες είχε επισκεφθεί την Ελλάδα και συζητούσε με τον πρόεδρο, τον ομόλογο, τον κύριο Παπούλια, του μίλησε για μια κατάσταση που είχε περάσει το Ισραήλ στο παρελθόν, όπου σε κάποια στιγμή είχε φτάσει ο πληθωρισμός στο 500%. Αναγκαστήκαμε και εμείς να δημιουργήσουμε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, έπρεπε να πάρουμε πολύ δύσκολα μέτρα που επιβλήθηκαν στον πληθυσμό, όπως γίνεται και εδώ στην Ελλάδα. Και ήταν σαφώς μια δύσκολη κατάσταση, αλλά όταν τελείωσε η κρίση, ο κόσμος άρχισε να εκτιμά αυτό που είχε κάνει ο πρόεδρος Πέρες, άρχισε να εκτιμά το γεγονός ότι αυτά τα έκανε για να βελτιωθεί η χώρα και πιστεύει ο κ. Πρέσβης ότι το ίδιο συμβαίνει. Και εδώ εμείς ελπίζουμε ότι ο λαός της Ελλάδος θα εξέλθει σύντομα αυτή την κρίση και πιο δυνατός από αυτή την οικονομική κρίση. Εμείς σεβόμαστε τον ελληνικό λαό, είναι ένας λαός, ο πολιτισμός του οποίου έχει συμβάλει πάρα πολύ στον πολιτισμό της Ευρώπης, όπως έχει συμβάλει και ο δικός μας πολιτισμός, και ελπίζουμε ότι θα βγει σύντομα από την κρίση. Κύριε Πέζη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μιλήσατε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ευχαριστώ πολύ.